με ύψωση όμως αληθινή και μόνιμη. Κανένας δεν δοξάζεται ενώπιον του Θεού αν ο Θεός δεν έχει μεριμνήσει. Και κανένας τελικά δεν θα ανεβεί ψηλά σφόδρα στη Βασιλεία των Ουρανών αν ο Θεός δεν τον παραλάβει δια του Ιησού Χριστού. Το πρότυπο μας λοιπόν για να γνωρίσουμε πώς ο Θεός εργάζεται και διακρίνει και εκλέγει τους ανθρώπους τους οποίους σκοπεύει και η πρόθεσή του είναι για όλους τους ανθρώπους, αλλά η πραγματικότητα είναι όχι για όλους τους ανθρώπους. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Ο πρώτος άνθρωπος ήταν ο Ιησούς Χριστός, με τα χαρακτηριστικά που είχε, αλλά έκτοτε, καθώς ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ομολογεί, όπως απέστειλε εμέ ο Πατήρ μου και με ύψωσε και με δόξασε και με κάθισε στα δεξιά του, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς. Και η πρόθεση του Θεού είναι να ευωδώνει, αυτό θέλει, να υψώνει, να δοξάζει και τελικά να παραλάβει. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιος είναι αυτός? Και η απάντηση είναι ο δούλος του Θεού. Ιδού ο δούλος μου, λέγει ο πατέρας προφητικά για τον Χριστό, αλλά και για κάθε έναν που είναι μαθητής του Χριστού. Ο δούλος μου είναι αυτός που θα υψωθεί, που θα δοξαστεί, που θα ευωδωθεί και θα τον παραλάβει στο τέλος. Τα χαρακτηριστικά του δεν ήταν του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού ένδοξα εν το μέσο των ανθρώπων, αλλά το πρόσωπο αυτού ή το άδοξον παραπαντός ανθρώπου. Και το είδος αυτού άδοξον παρά των ιών του ανθρώπου. Αυτόν όμως διάλεξε ο Θεός. Και αυτόν που μοιάζει σε αυτόν, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Η απάντηση λοιπόν είναι ο δούλος μου. Αλλά τώρα εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ποιος είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που έναν άνθρωπο ο Θεός όταν τον βλέπει τον φτιάχνει, τον κάμει ή ομολογεί ότι είναι δούλος του. Γιατί όλοι οι άνθρωποι μπορούν να πούν και λέμε ότι είμαστε δούλοι του Θεού. Αλλά αυτό είναι η άποψή μας και η άποψή μας εν γέννη είναι λανθασμένη. Η άποψη των ανθρώπων εν γέννη είναι λανθασμένη. Και αν δεν είναι, βεβαιώνεται ότι δεν είναι λανθασμένη και είναι σωστή, δηλαδή κάθε άποψη ανθρώπινη βεβαιώνεται ότι είναι σωστή μόνο όταν στηρίζεται στον αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν, τις έσχατες αυτές οι μέρες που ο Κύριος προετοιμάζει το λαό του για την αρπαγή της Εκκλησίας, τις δύσκολες αυτές οι μέρες, τις οποίες ο Θεός χρησιμοποιεί για να προετοιμαστεί ο λαός του για την αρπαγή της Εκκλησίας, είναι πολύ σημαντικό να μας βλέπει ο Θεός σαν δούλους του και να είμαστε. Όχι να νομίζουμε, και όταν λέει ο λόγος του Θεού δούλος, εννοεί δούλος και δούλη. Γιατί είναι καθαρά γραμμένο και έτιεν τες ημέρες εκείνες θα εκχυώ από του πνεύματός μου και οι δούλοι μου και οι δούλες μου θα προφητεύουν. Άρα λοιπόν είναι κρίσιμο σημείο να γνωρίζουμε με λεπτομέρεια βέβαια ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να έχουμε, που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να αναγνωρίζεται
από τον Θεό και να ομολογείται σαν δούλος του. Όχι να νομίζει, όχι να πιστεύει, όχι να θεωρεί, ούτε και να είναι βέβαιος. Αλλά η βεβαιότης, εάν υπάρχει, να στηρίζεται στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό θα διαβάσουμε σιγά σιγά από το Μη Β' κεφάλαιο, σελίδα 652, να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά που ο Λόγος του Θεού περιγράφει για αυτούς τους οποίους αναγνωρίζει σαν δούλους και δούλες. Αλλά και πώς συμπεριφέρεται σε αυτούς τους οποίους αναγνωρίζει σαν δούλους και δούλες ο Πατέρας Θεός, βεβαίως δια του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Ιδού ο δούλος μου τον οποίον υπεστήριξα. Ο δούλος λοιπόν ο οποίος αναγνωρίζεται ο Θεό, από τον Θεό, έχει ένα πρώτο βασικό χαρακτηριστικό, τον υποστηρίζει ο Θεός. Δηλαδή είναι ο Θεός μαζί του. Και είναι πολύ σημαντικό να είναι ο Θεός μαζί σου, επειδή, γιατί με όλους είναι ο Χριστός μαζί, ιδού θα είμαι με θυμών πάσα στα σημέρωση έως η εντελείας του αιώνος. Αλλά να είναι ο Θεός μαζί σου και να σε υποστηρίζει επειδή σε αναγνωρίζει για δούλο του. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, και ο οποίος είναι εκλεκτός μου, γιατί η ψυχή μου ευαρεστείται σε Αυτόν. Ωραία χαρακτηριστικά και αξίζει τον κόπο να τα ζητήσουμε, να μας τα χαρίσει μέσα στην Εκκλησία Του, μέσα στις οικογένειές μας, μέσα στη ζωή μας. Ο δούλος τον οποίον υποστηρίζω, η οικογένεια την οποία υποστηρίζω, η Εκκλησία την οποία υποστηρίζω, γιατί είναι εκλεκτή μου και γιατί η ψυχή μου ευαρεστείται σε Αυτόν, σε Αυτούς, σε Αυτήν και στους οποίους έθεσα το Πνεύμα μου. Καθώς είναι γεγραμμένο, Πνεύμα Κυρίου, λέγει, ομολογεί τώρα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στον προφητικό λόγο, είναι πεμέ, δια τούτο μέχρισε, για να ευαγγελίσω τους φτωχούς, να παρηγορήσω τους θεθλιμένους, να κηρύξω ελευθερία από τα δεσμά των δεσμίων και να κηρύξω και ελευθερία στην εχμαλωσία των εχμαλώτων και να προσθέσω στην Εκκλησία μου αυτούς τους οποίους εγώ ελευθερώνω. Να λοιπόν τα χαρακτηριστικά που ο Θεός περιγράφει μέσα στο Λόγο Του για να αναγνωρίζει, να παραδέχεται κάποιον σαν δούλο του, ώστε να τον υποστηρίζει, να τον εκλέγει, να ευαρεστείται σε αυτόν και να θέτει επάνω σε αυτόν το Πνεύμα του το Άγιο. Πρώτον, δεν θέλει φωνάξει ο δούλος μου. Δεν θα φωνάξει, δεν θα γριέψει, δεν θα θυμώσει. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος φωνάζει, αγριεύει, θυμώνει, έστω και αν έχει όλα τα δίκια του κόσμου, δεν είναι δούλος του Θεού που αναγνωρίζεται από το Θεό, με συνέπεια να μην τον υποστηρίζει σαν δούλο του, να μην ευαρεστείται σε Αυτόν και να μην θέτει επάνω σε Αυτόν το Πνεύμα το Άγιο που να τον οδηγεί. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι δεν θα φωνάξει. Δεν θα γριέψει, δεν θα θυμώσει. Ποτέ, ποτέ. Για κανένα λόγο, για κανένα λόγο. Αλλά πάντα τι θα είναι? Πράος. Δεν είναι νευρικός, δεν μάχεται ο δούλος του Θεού. Έχει πνεύμα πράων και ησύχιων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό. Ουδέ θέλει ανακράξει, δεν θα αγανακτήσει και δεν θα παραπονεθεί. Δεν είναι καλόν στον δούλο του Θεού να αγανακτεί, ούτε να έχει παράπονο κατάτινος ή κατά πολλών. Δεν θα ανακράζει, αλλά τι θα είναι, υπομονετικός
μακρόθυμος, ελεήμων και εκτήρμων. Αγανάκτησης δεν θα ανεβαίνει στην καρδιά του. Παράπονο δεν θα ανεβαίνει, και αν θα ανεβαίνει θα το καταδικάζει στο όνομα του Χριστού. Όπως και αν ανεβαίνει θυμός, στο προηγούμενο χαρακτηριστικό, ή αγριάδα, θα το καταδικάζει στο όνομα του Χριστού και θα μετανοεί γρήγορα για να φύγει από πάνω του αυτό που τον εμποδίζει να είναι δούλος ευάρεστος εις τον Θεόν. Δούλος στον οποίο να ευαρεστείται ο Θεός. Και τρίτον, ουδέ θέλει κάμει την φωνή αυτού να ακουστεί εν της οδής, δηλαδή δεν θα προβάλλει τον εαυτό του, δεν θα συστήνει τον εαυτό του και δεν θα αυτοδικαιώνεται. Δεν θα στέκεται μπροστά. Αλλά τι θα κάνει, θα ταπεινώνεται πάντοτε. Και αν έχει δίκιο και αν έχει άδικο, πάλι θα ταπεινώνεται. Και αν κάνει το σωστό και αν κάνει το λάθος, πάλι θα ταπεινώνεται. Είναι τρία βασικά χαρακτηριστικά χαρακτήρος, τα οποία χαρακτηρίζουν το δούλο του Θεού για να μπορεί ο Θεός να συνεχίζει μαζί του, πιο σωστά να αρχίσει μαζί του, αλλά και αυτός να μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται το έργο του Θεού στην παρουσία του Θεού. Και είναι τόσο σημαντικά, αδελφοί, όσο σημαντικό είναι κάποιος να θέλει και να είναι δούλος Θεού και να έχει και την κληρονομιά των δούλων του Θεού, που είναι σημαντικότατη, όπως θα δούμε παρακάτω, αν προλάβουμε. Επαναλαμβάνω γρήγορα γρήγορα, δεν αγριεύει, δεν θυμώνει, δεν φωνάζει, αλλά είναι πράος και ησύχιος, δεν αγανακτεί, δεν παραπονιέται, δεν ανακράζει, αλλά είναι υπομονετικός, μακρόθυμος, ελεήμων, ικτήρμων, μοιάζει στον πατέρα του, στον Κύριό του. Και τέλος, δεν θα κάμει την φωνή αυτού να ακουστεί εν τες οδείς, δεν θα προβάλλει τον εαυτό του, δεν θα συστήσει τον εαυτό του, αλλά θα είναι ταπεινός, τρέμοντας το Λόγο του Θεού. Από εδώ και πέρα μπορεί ο Θεός τώρα αυτόν που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει αυτό το χαρακτήρα που θέλει ο Θεός να έχουμε, με αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να συνεργαστεί ο Θεός και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να εργαστεί το έργο του Θεού αποτελεσματικά, όχι να νομίζει ότι εργάζεται το έργο του Θεού, αλλά πραγματικά να εργάζεται το έργο του Θεού. Όχι να τρέχει να εργάζεται, αλλά να αποστέλλεται και να εργάζεται. Δεν είναι να πηγαίνουμε ή να μας στέλνει ο Χριστός. Γι' αυτό δεν πρέπει να πηγαίνουμε μόνοι μας. Πουθενά. Γιατί τότε θα εργαζόμαστε εμείς. Αλλά να μας στέλνει ο Χριστός ή η Εκκλησία για να εργάζεται ο Θεός μαζί μας, για να είμαστε δούλοι. Αλλιώς όταν παίρνουμε δικές μας πρωτοβουλίες, αντί για δούλος είμαι αφεντικό. Τώρα η συμπεριφορά, η πρακτική του δούλου που αρέσει στο Θεό. Κάλαμον συντεθλασμένον δεν θα συντρίψει ποτέ. Δεν είναι σκληρός. Είναι σαν τα καλάμια στην ποταμιά δίπλα, στην ακροποταμιά, που είτε ο αέρας είτε κάποιος άνθρωπος απρόσθεκτος κλώτσισε και έσπασε, έπεσε. Πεσμένος άνθρωπος. Έπεσε. Δεν του ρίχνει μία και τον αποτελειώνει, ούτε τη γυρίζει την πλάτη
και φεύγει σαν τον ιερέα και τον Λεβίτη που συνάντησαν τον χτυπημένο από τις ληστές άνθρωπο, ο οποίος ανέβαινε, κατέβαινε στην Ιεριχώ. Αλλά βλέπει καλάμι συντεθλασμένο, θα το ανασηκώσει, θα το βοηθήσει. Ένα καλάμι ανάμεσα σε πολλά, ένα καλάμι μόνο του, χωρίς να εξετάζει ποια είναι η αιτία της πτώσης. Η ευθύνη του είναι να το ανασηκώσει, να το θεραπεύσει, να το ξανακάνει να σταθεί στα πόδια του. Είναι επιμελής στο να φροντίζει. Έχει αγάπη, έχει σπλάχνα, έχει επιμέλεια, έχει φροντίδα, έχει τα χαρακτηριστικά του καλού ποιμένα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της νοοτροπίας και της πρακτικής του δούλου του Θεού, λινάριον καπνίζον δεν θα σβήσει. Τότε δεν υπήρχε η ΔΕΗ, δεν υπήρχε το ηλεκτρικό ρεύμα, ο φωτισμός γινόταν με λιχνάρια. Βάζανε λάδι και άρχισε το λινάριον και φώτιζε. Όταν έσβηνε το λάδι, όταν τέλειωνε το λάδι, το λινάρι άρχισε να καπνίζει και ήταν έτοιμο να σβήσει. Όταν έβλεπε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να σβήσουν στην πίστη, στη σχέση τους με το Θεό, δεν λέει άστους παράτα τους, καλά να πάθουνε, δεν μερίμνησαν για λάδι, δεν φρόντισαν τη ζωή τους, αλλά τους βλέπει ότι σιγοπεθαίνουνε, αργοπεθαίνουνε, και εννοώ πνευματικά. Ο δούλος τον οποίον ευαρεστείται ο Θεός φροντίζει γρήγορα να προμηθεύσει λάδι. Φροντίζει γρήγορα να βοηθήσει, να βάλει πλάτη, να παρηγορήσει, να ενισχύσει, να βοηθήσει. Δεν περιφρονεί ούτε το καλάμι το συντεθλισμένο, ούτε το λινάριον το καπνίζον. Και μέχρι πότε? Όχι για λίγο. Τον βλέπω, προσπαθώ, δεν τα κατάφερα, φεύγω. Όχι, δεν είναι έτσι. Επιμένει. Μέχρι να εκφέρει τη δικαιοσύνη εν αληθεία. Μέχρι να έρθει η δικαιοσύνη του Θεού, η κρίση του Θεού μέσα από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Έχει υπομονή στο να βοηθάει, να περιθάλπτει. Συνεχίζει, 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 γιατί η καρδιά του είναι γεμάτη από αγάπη. Την αγάπη του Θεού. Και τέλος, στη σχέση του με τους ανθρώπους, με τον κόσμο, με τα προβλήματα του κόσμου τούτου, πρώτον δεν εκλείπει, δηλαδή δεν δηλιάζει, δεν φοβάται, δεν εκλείπει, ούτε μικροψυχή, ούτε αποκάμει, εξασθενεί, χάνει την ψυχική του δύναμη. Ούτε δηλιάζει, ούτε αποκάμει. Ούτε δηλιάζει μπροστά στις απειλές του διαβόλου, ούτε αποκάμει μπροστά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Και δεν ψάχνει να βρει δικαιολογίες, να τα ρίξει αλλού, άλλος φταίει, αυτοί φταίνε, αλλά πάντοτε ξέρει και παίρνει την ευθύνη επάνω του. Με αποτέλεσμα όλοι
να τον περιμένουν με αγωνία να τους υπηρετήσει. Να τον περιμένουν με αγάπη να τους υπηρετήσει. Κερδίζει όχι μόνο το σεβασμό των ανθρώπων που υπηρετεί, όχι μόνο την αγάπη των ανθρώπων που υπηρετεί, αλλά κερδίζει την επιθυμία των ανθρώπων να τους υπηρετεί. Τον θέλουν. Θέλουν να ακούν τα λόγια του. Θέλουν να έρθει σπίτι του, σπίτι τους. Τον θέλουν, τον αποζητούν. Και αν πω μία έκφραση που είναι σοβαρή, τον έχουν ανάγκη. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού, τον οποίον έχει ανάγκη ο Θεός, και ο δούλος του Θεού που έχει ανάγκη το Θεό για να μπορεί να είναι έτσι. Τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο, χαρακτήρας. Το δεύτερο, υπηρεσία, νοοτροπία. Και το τρίτο, αντιμετώπισης των προβλημάτων. Πώς αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τα προβλήματα, γνωρίζοντας ότι η ζωή αυτή έχει δυσκολίες και πολλά προβλήματα. Χαρακτήρας λοιπόν που δεν αγριεύει, χαρακτήρας που δεν αγανακτεί, χαρακτήρας που δεν αυτοπροβάλλεται, δηλαδή χαρακτήρας πράος, υπομονετικός και ταπεινός. Μάθετε από μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Συμπεριφορά, υπηρεσία. Δεν περιφρονεί το καλάμι το συντεθλασμένο που έπεσε, που έσπασε, για οποιοδήποτε λόγο και αν έγινε αυτό, ούτε το λινάριον που τρεμοσβήνει επειδή δεν μερίμνησε να τροφοδοτηθεί από λάδι ο ίδιος ή κάποιος άλλος. Και όλα αυτά μέχρι τέλους, όχι για λίγο, για λίγες μέρες. Κουράστηκα, δεν σ' αντέχω άλλο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στον άνθρωπο του Θεού, στον δούλο του Θεού. Δεν αντέχω άλλο. Και μπροστά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, δεν δηλιάζει και δεν αποκάμει, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητος σε όλους. Γιατί ο Θεός τον ευωδώνει, τον υψώνει, τον συστήνει, τον δοξάζει στα μάτια των άλλων, και στο τέλος θα έρθει να τον παραλάβει, να εισέλθει πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Ωραία χαρακτηριστικά και απαραίτητα για έναν κάποιον να είναι δούλος ή δούλη, όπου ο Θεός με τα πάση βεβαιότητας θα τον υποστηρίζει, θα τον εκλέγει για τα έργα του τα δύσκολα. Θα ευαρεστείτε σε αυτόν η ψυχή του Θεού, θα χαίρετε και θα θέτει σε αυτόν με δύναμη το Πνεύμα το Άγιο για να μπορεί να εκτελεί το έργο που ο Θεός του αναθέτει. Και τώρα ο Θεός εξηγεί στη συνέχεια το έργο με τους δούλους του. Εγώ θα κάνω νέα πράγματα. Με ποιους θα κάνει τα νέα πράγματα? Με αυτούς τους δούλους και τις δούλες. Νέα πράγματα θα κάνω. Και ο Θεός πάντοτε κάνει, πόσο μάλλον στις έσχατες ημέρες, αλλά πάντοτε κάνει νέα πράγματα. Νέα πράγματα στη ζωή μας, νέα πράγματα στην οικογένειά μας, νέα πράγματα στην εκκλησία, νέα πράγματα παντού. Μπορούμε βέβαια και εμείς να κάνουμε νέα πράγματα, προς το χείρον όμως. Ο Θεός κάνει νέα πράγματα για τη δόξα Του και προς ευλογία. Λέγει λοιπόν, ποια είναι τα νέα πράγματα? Εγώ ο Κύριος κάλεσα αυτόν για δούλο μου εν δικαιοσύνη, όχι με χατήρι, ακόμη ούτε κατά χάριν, αν και είναι κατά χάριν,
Αλλά αυτό το κάλεσμα το ειδικό που κάνει ο Θεός σε κάποιον, σε κάποιους τους οποίους αναγνωρίζει και παραδέχεται σαν δούλους, το κάνει εν δικαιοσύνη, γιατί έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και εγώ αναλαμβάνω να κρατάω το χέρι σου, δεν σ' αφήσω μόνο σου, δεν σ' αφήσω μόνη σου. Πώς ο πατέρας το μικρό παιδί το παίρνει από το χέρι και το οδηγεί, γιατί το παιδί δεν ξέρει που να πάει. Και η διαφορά γνώσης του πατέρα με το παιδί των 5, 10, 12 χρονών είναι σημαντική. Η διαφορά όμως γνώσης του Πατέρα Θεού με τον δούλο του είναι τεράστια. Πρέπει να σε κρατάει, να μας κρατάει ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού από το χέρι, για να μην χαθούμε. Να μην χαθούμε μέσα στον κόσμο αυτό, μην χάσουμε το δρόμο μας. Να μην πλανηθούμε, να μην πάμε αλλού, αλλά να πάμε γρήγορα εκεί που θέλει ο Θεός. Δηλαδή εκεί που πηγαίνει ο Θεός. Εγώ σε διάλεξα, γι' αυτό και τώρα αναλαμβάνω να κρατάω το χέρι σου, να σε φυλάτω από κάθε κακό, να σε προστατεύω από κάθε κακό. Κανένα κακό να μην μπορεί να συμβεί σε σένα, γιατί ξέρει ο Θεός πάρα πολύ καλά ότι ο δούλος του είναι στόχος του διαβόλου, ιδιαίτερος στόχος του διαβόλου, και ξέρει ότι αν ο Θεός δεν τον φυλάξει, όπως λέει και ο ψαλμωδός, εάν ο Θεός δεν ήταν μαζί μας, ζώντες θα μας είχαν καταπιεί. Για να μη μας καταπιούνε, πρέπει ο Θεός να είναι μαζί μας, και το ερώτημα είναι, είναι μαζί μας? Και η απάντηση είναι ναι, εάν είσαι δούλος Θεού, αν είσαι δούλη Θεού με αυτά τα χαρακτηριστικά. Με αποτέλεσμα, εγώ θα σε καταστήσω διαθήκη του λαού, εγώ θα σου δώσω τη διαθήκη μου για το λαό, το λόγο μου, το έργο μου μέσα στο λαό το δικό μου, και εγώ θα σε καταστήσω φως μέσα στα έθνη. Φως να λάμπεις μέσα στο σκοτάδι. Φως να φωτίζεις τους ανθρώπους που είναι εν σκότη. Και αυτό θα το κάνω γιατί, για να μπορέσεις εσύ να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, και αυτό είναι θαυμαστό. Δεν λέει εγώ να ανοίξω, για να ανοίξεις εσύ που είσαι φως των εθνών τους οφθαλμούς των τυφλών, για να εκβάλεις εσύ τους δεσμίους εκ των δεσμών, για να εκβάλεις εσύ τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Δηλαδή εσύ ο δούλος μου να κάνεις το έργο μου, να κάνεις αυτό που θα έκανα εγώ αν ήμουν στη γη. Αλλά δεν θα είσαι εσύ, εγώ θα είμαι που σε αποστέλω. Αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή του ανθρώπου, να τον καταστήσει ο Θεός δούλο του εν δικαιοσύνη. Να τον εκλέξει ο Θεός δούλο του ή δούλη του εν δικαιοσύνη. Και αυτό θα γίνει εάν σήμερα που ακούμε το Λόγο του Θεού επιθυμήσουμε με όλη μας την καρδιά να γίνουμε έτσι, ή πιο σωστά να μας κάνει έτσι ο Θεός. Γιατί το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι ποιος είσαι και τι είσαι τώρα, αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα είσαι όταν ο Θεός θα σε κάνει
και τι θα είσαι όταν ο Θεός θα σε κάνει. Πιο σωστά, τι θα σε κάνει ο Θεός και τι θα είσαι όταν σε κάνει ο Θεός. Ο Παύλος τι ήτανε, διώκτης, αρνητής, άθλιος, αγνώ νέπρατε εν απιστία. Ο Πέτρος τι ήτανε, ψαράς, αγράμματος και ιδιώτης, και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας. Ο Ματθαίος τι ήτανε, τελώνης και λοιπά και λοιπά. Ο Θεός όμως τους έκλεξε, τους φανέρωσε την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουν, καθώς ο ίδιος ομολογεί, εγώ θα σε συνετίσω, εγώ θα σε διδάξω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, εγώ θα σε συμβουλεύω και τότε εγώ θα σε προστατεύω. Αλλά το σημαντικό δεν είναι, γιατί το βέβαιο είναι ότι ο Θεός το κάνει, το θέλει. Το σημαντικό είναι εγώ το αποδέχομαι. Δεν μπορεί να έρχομαι στην εκκλησία και όταν είμαι έξω να βλαστημάω, παραδείγματος χάρη. Να τσακώνομαι, να βρίζω, να αγανακτώ, να είμαι όλο παραπονούμενος, όλο γκρινιάρης και να λέω είμαι δούλος Θεού. Μα λάθος κάνω. Καμία σχέση με δούλος Θεού. Άρα καμία σχέση με υποστήριξη από το Θεό. Δεν μπορεί να είμαι μέσα στην εκκλησία και να έχω πονηρό οφθαλμό, γιατί όλο μου το σώμα θα είναι στο σκοτάδι. Δεν μπορώ να γίνω φως των εθνών, ούτε να με κάνει ο Θεός. Δεν μπορώ να αυτοσυστήνομαι, να αυτοπροβάλλομαι, να αυτοδικαιώνομαι και να νομίζω ότι είμαι δούλος Θεού. Καμία σχέση με το δούλο του Θεού. Καμία σχέση. Δεν είναι δυνατόν τα αδέλφια μου να με θέλουν να με δούνε και να με χαιρετήσουν και να λέω ότι είμαι δούλος ή δούλη Θεού. Να με βλέπουν και να το βάζουν στα πόδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να βλέπω τον τραυματισμένο δικαιολογημένα, γιατί πήγαινε και κατέβαινε στη Ιεριχώ από τους ληστές, και να τον βλέπω και να φεύγω και άλλο δεν με νοιάζει. Ας είναι στενοχωρημένος, ας είναι πικραμένος, ας είναι πεσμένος, ούτε τον αποκαμωμένο. Δεν έχει πίστη αυτός, άντε τώρα. Δεν τον αντέχω άλλο. Δεν είναι δούλος Θεού αυτός. Δεν θα έχει την υποστήριξη του Θεού. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, πάντοτε στην ανθρώπινη ιστορία, ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες, εκλέγει ανθρώπους για να κάνει το έργο του. Μπορείς να πεις δεν θέλω, ή μπορείς να πεις θέλω. Εάν τύχει και πει κάποιος από μας θέλω, πρέπει να ξέρει ότι αυτό έχει κόστος. Δεν μπορείς πλέον να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς πλέον να λες ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς πλέον να συμπεριφέρεσαι όπως θέλεις. Γιατί το χειρότερο απ' όλα είναι ο αποτυχημένος δούλος. Αυτός που είπε δεν θέλω να είμαι δούλος, θα περπατήσει τη ζωή του σαν παιδί του Θεού, σαν ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, ήσυχος. Αλλά θέλω, αλλά δεν υπακούω, δεν υποτάσσομαι στο Λόγο του Θεού. Θέλω να έχω το χαρακτήρα που έχω. Τι να κάνω, το έχω ακούσει αυτό. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Να τον αλλάξεις γρήγορα, γιατί θα είσαι αποτυχημένος δούλος.
ρεζίλη στα μάτια του λαού, του Θεού και των ανθρώπων. Να αλλάξουμε χαρακτήρα, να αλλάξουμε συμπεριφορά, να αλλάξουμε πρακτική, πρώτα μετανοώντας και εξομολογούμενοι τον κακό μας χαρακτήρα, την κακή μας συμπεριφορά, την κακή μας σχέση με τους ανθρώπους στο Θεό, λέγοντας «Εισέ ήμαρτον ενώπιόν σου ήμαρτον Θεέ μου» και το πονηρό «ενώπιόν σου το έπραξα», όχι ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιόν σου, για να μπορέσει ο Θεός με το αίμα του Χριστού να αφαιρέσει τις αμαρτίες μας, να τις πετάξει στα βάθη των θαλασσών και να ξεκινήσει ξανά από την αρχή με σένα για τη δόξα Του. Και πιστεύω ότι ο Θεός κάνει μια ερώτηση σήμερα σε όλους μας, στην οποία δεν θα απαντήσουμε, αλλά καθένας στον Κύριό του. Θέλεις να είσαι δούλος μου και δούλη μου? Εάν θέλεις, αυτός είναι ο δρόμος. Ο δρόμος της πραότητος, της ταπείνωσης, της υπομονής, της επιμέλειας, του αγώνα, του κόπου, του εξευτελισμού. Να περιφέρεις την έκρωση του Χριστού για να φαίνεται και η ζωή του Χριστού στη ζωή σου. Και τότε ο Θεός, κάμνοντας νέα πράγματα, θα χρησιμοποιήσει και σένα. Κάμνοντας τα νέα πράγματα, θα χρησιμοποιήσει και σένα. Αλλιώς θα χρησιμοποιήσει κάποιους άλλους και εσύ θα βλέπεις από μακριά, ως αποτυχών κατά τη φύτιση. Να μην είμαστε αποτυχημένοι, αδερφοί, στα πνευματικά τουλάχιστον. Χριστέ μου, συγχώρεσέ μας, βοήθησέ μας. Εάν λοιπόν κάποιος είναι έτσι, λέει τώρα ο Λόγος του Θεού στο ίδιο κεφάλαιο και το 18 εδάφιο, ακούσατε κοφή, ανοίξατε τους οφθαλμούς σας τυφλή για να δείτε. Τι τυφλός παρά ο δούλος μου, τι σκοφός παρά ο μηνυτής μου τον οποίον εγώ απέστειλα, τι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου. Άρα τώρα, και αν ακόμη έχουμε αυτόν τον χαρακτήρα, αυτήν την υπηρεσία, αυτή τη συμπεριφορά, ακόμη υπάρχει κίνδυνος στη ζωή μας να μας αποκαλέσει ο Θεός τυφλό και κουφό. Τυφλός δούλος, κουφός μηνυτής, άχρηστος, τυφλή δούλη, κουφή δούλη, άχρηστη δούλη, τυφλή εκκλησία, κουφή εκκλησία, άχρηστη εκκλησία. Και εξηγεί πότε και γιατί. Βλέπεις πολλά, αλλά δεν παρατηρείς. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, να δούμε τι θέλει ο Θεός από μας. Να πάμε στη σελίδα 54. Να διαβάσουμε από το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου. Γάμα 1. Σελίδα 54. Ο δε Μωυσής 40 χρόνια ήταν έξω από την Αίγυπτο και έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του, έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθόρ του πεθερού αυτού, ιερέως του Τσιμαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθεν εις το όρος του Θεού του Χορίβ. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εκ μέσου της βάτου. Και είδε, και ειδού η βάτος εκέετο υπό του πυρός και η βάτος δεκατεκέετο. Είδε. Πότε όμως άλλαξε
η συμπεριφορά του Θεού και η κατάσταση του Μωυσή. Και είπε ο Μωυσής, όταν είδε, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διατί η βάτος δεν κατακαίεται, και αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει με ενδιαφέρον τα σημεία, το σημείο, το έργο του Θεού, τότε εφώνησε προς αυτόν ο Θεός. Τότε του μίλησε. Και του είπε, Μωυσή, Μωυσή, ιδού εγώ, μη πλησιάσεις εδώ, αλλά λύσε τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου είσαι είναι γη Αγία. Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Και στη συνέχεια του αποκαλύπτει την αποστολή του. Εάν δεν είχε στρέψει ο Μωυσής να παρατηρήσει όταν είδε το μέγα τούτο γεγονός, θα ήταν τυφλός και κουφός. Ούτε θα βλέπε το Θεό, ούτε θα άκουγε το Θεό. Ο Θεός λοιπόν τι θέλει? Προσοχή σε αυτά που λέει και σε αυτά που ακούει. Όχι επιπολαιότητα, όχι διασύνες, αλλά θέλει προσοχή και επιμέλεια. Μάλιστα, ο Στέφανος στην απολογία του ίσως το εξηγεί λίγο περισσότερο, απλώς το διαβάζω. Και αφού συνεπληρώθησαν 40 έτη, φάνηκε στον Μωυσή άγγελος Κυρίου στην έρημο του όρου Σινά ανάμεσα σε φλόγα και ομένης βάτου. Ο δε Μωυσής ειδών εθαύμασε δια το όραμα και δεν τέλειωσε εκεί. Επλησίασε για να παρατηρήσει. Είναι απόλυτη ανάγκη όταν βλέπουμε το σχέδιο, το έργο του Θεού, να πλησιάζουμε, να παρατηρούμε, γιατί αλλιώς η αίσθηση και η εντύπωση και η γνώμη την οποία θα σχηματίσουμε δεν είναι αυτή που θέλει ο Θεός. Βλέπεις έναν άνθρωπο και ταλαιπωρείται. Μην πας σαν τους τρεις φίλους του Ιώβ, στον Ιώβ, να τον κατακρίνεις. Αμαρτωλός είσαι, γι' αυτό σε ταλαιπωρεί ο Θεός. Ο Ηλίου παρατήρησε, παρόλο που ήταν πολύ νεότερος, με το Πνεύμα το Άγιο. Και κατάλαβε ότι δεν ταλαιπωρείται για τις αμαρτίες του, αλλά ταλαιπωρείται γιατί έτσι ήταν το σχέδιο του Θεού. Πρώτον, για να κατεσχυνθεί ο διάβολος, και δεύτερον, για να αναβαθμίσει τη σχέση του με το Θεό. Άλλο να ρίχνεις μια ματιά που δεν καταλαβαίνεις τίποτα, και άλλο, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να επιμένεις και να εγκύπτεις στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, γιατί τότε θα κάνεις έργο τέλειο. Όχι με επιπολαιότητα να ακούς και ό,τι ακούς να το δέχεσαι, αλλά με επιμονή, με προσοχή να εγκύπτεις και να επιμένεις στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Και τότε θα έχεις έργο Θεού. Τότε δεν θα σε επιλύσμον ακροατής του Λόγου του Θεού. Γιατί? Δεν θα σε κουφός, δεν θα σε τυφλός. Γιατί επιμένεις, εγκύπτεις στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Με αποτέλεσμα θα σε εκτελεστής έργου, μακάριος στους οφθαλμούς του Θεού, δούλος του Θεού, ευάρεστος εις αυτόν. Βλέπεις, αλλά δεν παρατηρείς. Βλέπεις επιπόλαια. Ακούς,
αλλά δεν προσέχεις. Επιπόλαια. Ο Θεός θέλει, αδερφοί αγαπητοί, σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, είτε αν τούτο αφορά τις οικογενειακές μας σχέσεις, τον άντρα σας με τη γυναίκα μας, με τα παιδιά μας, είτε αν αυτό έχει να κάνει με την σχέση σου με το Λόγο του Θεού, είτε αυτό αν έχει να κάνει με τη σχέση σου με το Πνεύμα το Άγιο, στο ταμείο σου. Δεν μπορείς επιπολέως να γιατρέψεις το σύντριμα που κάνει ο κόσμος και ο διάβολος. Δεν θεραπεύεται με επιπολαιότητα. Χρειάζεται επιμέλεια. Χρειάζεται να σκύψεις, να μελετήσεις, να ακούσεις, ιδιαιτέρως να προσευχηθείς. Είναι σαν να έρθει κάποιος και να μου πει: έχω ένα πρόβλημα, τι να κάνεις, πες το μου αυτό, α, εκείνο θα κάνεις. Εύκολα γρήγορα ξέρω να δίνω συμβουλές, εύκολα γρήγορα ξέρω να ελέγχω, εύκολα γρήγορα ξέρω να επαινώ, εύκολα γρήγορα ξέρω και τα κάνω μουσκέμα, γιατί είμαι δούλος, κουφός και τυφλός. Ο δούλος που παρατηρεί και προσέχει είναι αυτός που ακούει με προσοχή, αλλά ιδιαίτερα προσεύχεται στο Θεό να του φανερώσει, να το αποκαλύψει, να τον βοηθήσει στο τι πρέπει να πει, στο τι πρέπει να κάνει, στο πώς πρέπει να σκέφτεται, στο πώς πρέπει να αντιδρά σε κάθε, μα σε κάθε τι που συμβαίνει και αντιμετωπίζεις στη ζωή σου και έρχεσαι μπροστά σου. Μπορεί πραγματικά να είσαι ένας δούλος ευάρεστος των Θεών, αλλά άχρηστος, γιατί είσαι τυφλός και κουφός, επειδή δεν είσαι προσεκτικός. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που λέει ο Λόγος του Θεού είναι: προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Αυτός είναι ο δούλος ο τέλειος που και βλέπει και ακούει. Ο προσεκτικός, ο άγρυπνος και ιδιαιτέρως ο προσευχόμενος. Αυτός δεν θα κάνει ποτέ κακό σε κανέναν, ούτε στον εαυτό του. Ούτε στον εαυτό του. Θα σας πω πάλι αυτή τη μικρή ιστορία που έχει συμβεί στη ζωή μου, που με δίδαξε όμως ο Θεός τόσο πολλά μέσα από αυτήν. Ήταν η δουλειά μου αυτή, ήρθε κάποια εταιρεία και μου λέει: σκέφτομαι να ανοίξω ένα υποκατάστημα εκεί, εσύ τι λες? Φιλικά με ρώτησε, όχι επαγγελματικά, αν και σαν επάγγελμα. Έκανες αυτή την έρευνα, την έκανα. Έκανες αυτό, έκανες εκείνο, το έκανες. Έκανες όλα τα έκανες, λέω, αν τα δω, τα βλέπω. Και μάλιστα λίγο υπερήφανα μου λέει: αποκλείεται να μην μου πεις να τα ανοίξω εκεί. Να μην μας πεις να τα ανοίξουμε εκεί. Και λέω: φαίνεται ότι είναι καλό, αλλά πρέπει να προσευχηθούμε κιόλας να μας πει ο Θεός το καλύτερο. Και γέλασε. Λέει: καλά, καλά. Τα δικά σου άρχισες πάλι. Με σεβασμό, αλλά τα δικά σου άρχισες πάλι. Το άνοιξαν, πήγαν πάρα πολύ καλά και σε λιγότερο από ένα χρόνο έγινε μια ζημιά στην περιοχή και έγιναν έργα μπροστά από το κατάστημα αυτό πάνω από 6 μήνες και έκλεισε το κατάστημα. Ποιος μπορούσε να μας το πληροφορήσει αυτό? Μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός. Για σκεφτείτε να του είχα πει: ύπαγε και ευωδού, τι τραγικό θα ήτανε. Και καλά για το μαγαζί, αλλά όταν πρόκειται για την ψυχή του ανθρώπου, όταν πρόκειται για τα παιδιά του ανθρώπου, της οικογένειας, τι να κάνω με το παιδί μου? Να προσευχηθούμε,
να μας φανερώσει ο Θεός. Πόσο επικίνδυνο είναι να λες γρήγορα συμβουλή. Πόσο τραγικό και τρομακτικό είναι να νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα και πράγματι να είναι σωστή η γνώμη σου. Αλλά ένα δεν ξέρουμε, αδερφοί, το μέλλον που το ξέρει μόνο ο Θεός. Και αν δεν ξέρουμε το μέλλον, η πιο σοφή συμβουλή μπορεί να είναι η μεγαλύτερη και να γίνει η μεγαλύτερη παγίδα. Δούλος τέλειος, τυφλός, κουφός, και δεν έμαθε ότι πρέπει να προσέχει, να αγρυπνεί και να προσεύχεται. Για να μην πέσει σε πειρασμό, αλλά να τον ελευθερώνει ο Θεός από όλες τις παγίδες που δεν τις βλέπουμε και βάζει ο εχθρός. Ο δούλος λοιπόν ο ευάρεστος, αλλά και αυτός που βλέπει και ακούει γιατί παρατηρεί, προσέχει, αγρυπνεί και προσεύχεται. Κάνε μας έτσι, Θεέ μου, σε παρακαλώ, τις μέρες αυτές. Γιατί έχουμε παιδιά, ίσως έχουμε οικογένεια, είμαστε υπηρέτες μέσα στην Εκκλησία, είμαστε νέοι και είναι μπροστά μας η ζωή, είμαστε μόνοι μας και χρειαζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, τη συμβουλή του Θεού, τη βοήθεια του Θεού, την εύνοια του Θεού, την ευαρέσκεια του Θεού, για να μην κάνουμε λάθη. Γιατί τα λάθη είναι επώδυνα πολλές φορές, επώδυνα, με μεγάλες συνέπειες, μερικές φορές αδιόρθωτα. Ο Θεός να μας φυλάει και τον εαυτό μας να συμβουλεύουμε σωστά και στους άλλους να στεκόμαστε σωστά και μπροστά στο Θεό να είμαστε ευάρεστοι, για να μπορεί ο Θεός να μας ευωδώνει, να μας υψώνει, να μας δοξάζει και να μας παραλάβει στο τέλος και να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Όποιος είναι για βάφτιση.